ρώτησα έναν από τους αγίους ανθρώπους που έχω επικοινωνία και το είπα και σε άλλες ομιλίες, μου είπε πάρα πολύ πρακτικά και απλά ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μετανοούν, προσεύχονται, προσπαθούν να ζήσουν εκκλησιαστικά, έστω κι αν κάνουν τόση ανθρώπινο το πείτε, αλλά μετανιώνουν. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει, θα ζήσουν το θαύμα σε όλα αυτά τα γεγονότα, όχι μόνο τα πολεμικά. Μπορεί να είναι ένα σεισμό. Μπορεί να είναι μια άλλη καταστροφή φυσική. Θα μου πείτε, μα είναι να γίνουν όλα μαζί σε μένα. Φαίνεται ότι θα γίνουν σε όλο τον κόσμο. Γιατί πλέον δεν αντέχει γη, άλλη αμαρτία. Ιδιαιτέρως τις εκτρώσεις, τις σαρκικές αμαρτίες, που προανάφερα μερικές, όχι φυσικές, και τις βλασφημίες και τις μαγείες. Αυτά μου είπαν ότι είναι οι κυρίαρχες αμαρτίες που επότισαν τη γη και δεν αντέχει γη άλλο. Όσο πιο μεγάλη η αμαρτία μιας πόλης ή μιας κοινότητας, σε αυτά τα επίπεδα που περιέγραψα, τόση μεγαλύτερη δοκιμασία θα είναι. Τώρα, σε κάθε πόλη, σε κάθε κοινότητα, υπάρχουν και οι άνθρωποι που μετανοούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι προσεύχονται. Οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Οι καλοσυνάτοι άνθρωποι. Αυτοί θα έχουν την ομπρέλα προστασία. Κατά έναν παράδοξο και μοναδικό τρόπο, το οποίο δεν θα έχει ερμηνεία λογική. Πολλοί, λέει, αντίθετα, οι οποίοι αμαρτάνουν με συγκεκριμένους τρόπους, μάλιστα μου είπε, δεν μπορώ να τα πω αυτά. Δεν είμαστε ακόμα τόσο απλοί για να τα πούμε. Θέλει απλότητα για να τα πει. Λέει, αν κάποιος αμαρτάνει από το στόμα, έτσι μου είπε, θα προσβάλλεται το στόμα του. Ξεκινά δηλαδή η διάλυσή του ή το θάνατο του από το στόμα. Εάν είναι με το χέρι, είναι από το χέρι. Δηλαδή και το όργανο ακόμα του σώματος με το οποίο αμαρτάνουμε θα έχει προσβολή. Και τότε λέει δεν θα είναι καιρός πλέον μετανοίας. Και τώρα γιατί οι άνθρωποι, οι προσευχόμενοι θα έχουν τέτοια προστασία. Θα τους χρειαστεί η Εκκλησία του Χριστού όταν έρθει η ειρήνη και να έχουμε συνέχεια πόλεμο και γεγονότα τέτοια ταραχή. Και τότε λέει θα γίνει μια πανορθόδοξη, παγκόσμια ιεραποστολή και οι άνθρωποι λέει οι οποίοι γνωρίζουν την Ορθοδοξία θα τους χρησιμοποιήσει ο Θεός και γι' αυτό θα τους προφυλάξει στα γεγονότα αυτά και θα ζήσουν το θαύμα. Πολλοί λέει θα βλέπουν μπροστά τους και Αγίους. Θα τους καθοδηγούν. Πήγαινε εδώ, κάμε εκείνο, πάρ' την οικογένεια σου και πήγαινε στο τάδε βουνό. Δεν σας αφήσει ο Θεός απληροφόρητος. Πάντως, εγώ βλέπω στην Κύπρο και το λέω συνεχώς, παρόλο που μερικοί είναι απογοητευμένοι, βλέπω πολλούς ανθρώπους προσευχής στην Κύπρο. Δηλαδή. Και νέους ανθρώπους που μετανιώνουν με την ψυχή τους, με την καρδιά τους, που αγαπούν το θαύμα, την μετάνοια.